γιατρία του νοσοκομείου Πάφου. Την παρουσία αντισωμάτων για τον κορονοϊό στον πληθυσμό της Κύπρου θα επιδιώξουν να μελετήσουν επιστήμονες από τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου. Η έρευνα στοχεύει σε τρεις πληθυσμιακές ομάδες. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή δωρεάν, ενώ οι επιστήμονες καλούν τον κοινό να στηρίξει μαζικά την ερευνητική μελέτη. Ο Χρυσόστομος Τουρκούνης μας ενημερώνει. Νέα ερευνητική μελέτη για την πανδημία COVID-19 στην Κύπρο και την παρουσία αντισωμάτων στον πληθυσμό θα διεξάγουν επιστήμονες από τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα. Θα συμμετέχουν το Κέντρο Αριστείας, Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα, οι ιατρικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Η έρευνα στοχεύει σε τρεις πληθυσμιακές ομάδες και συγκεκριμένα σε άτομα που είχαν διαγνωστεί θετικοί, επαγγελματίες υγείας και άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι να υπάρξει μαζική συμμετοχή από άτομα που έχουν ήδη νοσήσει από τον ιό. Το έργο στοχεύει στην αρχειοθέτηση δεδομένων και γενετικού υλικού DNA που θα χρησιμοποιηθούν για γενετικές μελέτες από εμάς ή άλλους ερευνητές, με σκοπό να εντοπιστούν παράγοντες που ενδεχομένως αυξάνουν τον κίνδυνο για σοβαρά συμπτώματα ή προστατεύουν το άτομο από την εκδήλωση σοβαρής κλινικής εικόνας ή για την απάντηση κάθε άλλης χρήσιμης ερώτησης. Η συμμετοχή στην έρευνα θα είναι δωρεάν, ενώ για την διαδικασία δειγματοληψίας οι εθελοντές θα χρειαστεί να δώσουν αίμα και ουρά. Θα βοηθήσουμε με όλες τις δυνάμεις το πρόγραμμα αυτό να πετύχει, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχει αυτά τα επιστημονικά δεδομένα η Κύπρος, γιατί έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και στους ασθενείς. Επομένως είναι σημαντικό να έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και ελπίζω μελέτες που θα ακολουθήσουν θα ρίξουν φως. Για να μπορούν να εξαχθούν αποτελέσματα από την συγκεκριμένη έρευνα θα πρέπει να ληφθούν αρκετές εκατοντάδες δείγματα από την κάθε πληθυσμιακή ομάδα, ενώ η επιλογή των ατόμων που θα συμμετέχουν θα γίνει τυχαία. Θα είναι μια προσπάθεια στην οποία θα πάρουμε ένα τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού και μάλιστα θα έχουμε και διαδοχικές δειγματοληψίες και αυτό θα μας επιτρέψει, αν όλα πάνε καλά, να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τον πραγματικό αντίκτυπο της νόσου στον πληθυσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να πιάσουμε, να έχουμε μια καλή εκτίμηση και των αδιάγνωστων περιπτώσεων. Γνωρίζουμε ότι το να νοσήσεις, έστω και συμπτωματικά, θα μας προσφέρει κάποια ανοσία και ενδεχόμενα να μην νοσήσουμε βαριά όταν ξαναέρθουμε σε επαφή με τον ιό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνικά στο 2289 2815 ή στην ιστοσελίδα biobank.cy.